Τις αντοχές αρκετών περιοχών και στο Ηράκλειο δοκίμασαν οι δυνατές βροχοπτώσεις. Τα νερά ήταν τόσα που μετέτρεψαν σε ποτάμια τους δρόμους, που ήταν αδύνατο να διασχίσουν πεζοί ή ακόμη και οχήματα. Στις κάτω γούβες που κόπηκαν στα δύο, μια γυναίκα χθες το βράδυ έζησε ώρες αγωνίας, καθώς εγκλωβίστηκε μέσα στο όχημά της όταν προσπαθούσε να διασχίσει το σημείο που ο δρόμος είχε μετατραπεί σε χήμαρο. Ευτυχώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την απεγκλωβίσουν, αν και για ώρες το σημείο ήταν απροσπέλαστο λόγω των ορμητικών νερών. Στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό, ρέμα που δεν καθαρίστηκε, όπως σημείωσε ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου, υπερχείλησε με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο δρόμος που οδηγεί στα σχολεία. Εσείς τώρα είσαστε εγκλωβισμένοι. Έχουν ενημερωθεί η πολιτική προστασία του Δήμου. Έχουν έρθει, έχουν δει ότι τα νερά τότε που περάσαν ήταν πολύ πιο χαμηλά. Δεν μπορούν να κάνουν αυτή τη στιγμή τίποτα. Έτσι σας είπαν. Κοιτάξτε, πάνω στο φαινόμενο είναι δύσκολο να κάνεις επιχειρήσεις και παρεμβάσεις. Όταν είναι καθαρά, όταν πρέπει, το ρέμα το συγκεκριμένο δεν καθαρίστηκε. Τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι. Γιατί από την πάνω μεριά που έγιναν οι παρεμβάσεις για τα αντιπλημμυρικά, καθαρίστηκε, αλλά μετά την εθνική μέχρι την εκβολή του δεν έχει περάσει μηχάνημα. Είναι μέσα στο σχέδιο πόλης ένα προβληματάκι που δεν περνάει το αυτοκίνητο, δεν θα διακόψουμε την κυκλοφορία, αλλού έχουν καταρρεύσει οι δρόμοι. Αγανακτισμένοι κάτοικοι της περιοχής, κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους, αδυνατούν να αντιμετωπίσουν, όπως είπαν, το φαινόμενο, εξηγώντας ότι παρά τις οχλήσεις προς τις αρχές, μέχρι και σήμερα κανείς δεν μπόρεσε να δώσει λύση. Τα ριάκια εδώ απάνω είναι 2-3 ριάκια που είναι ακαθάριστα. Πήγαν τα δείτε και πέφτουν τα νερά του δρόμου, όλα. Όλα. Και τη εθνική οδού τα νερά πέφτουν εκεί. Εδώ πέρα απλά τώρα έχει επιβαρυνθεί αρκετά η κατάσταση, διότι με τα αντιπλημμυρικά που έχουν κάνει στην Ηρακλή, τα νερά πέσανε μέσα στο συγκεκριμένο ρέμα που είναι του Μαραθίτη. Τη Αγία Ρήση Χρυσοβαλάτου που το γνωρίζουν οι περισσότεροι. Και λογικό είναι κάποια νερά που φεύγαν από εκεί πέρα και εκτονωνόταν μέσω τη Χρυσομιχάλη Ξυλούρη απευθεία στο Γιώφυρο, τώρα έχουν γυρίσει στο ρέμα. Με αποτέλεσμα, η όλη επιβάρηση φτάνει σε αυτό το σημείο. Από τις τρεις βαγές πάντως, ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης Ευρυπίδης Κουκιαδάκης μίλησε για βροχοπτώσεις ρεκόρ για τα τελευταία 40 και πλέον χρόνια, διευκρινίζοντας ότι στα τμήματα του ποταμού Γιώφυρου και όχι μόνο, ο καλός καθαρισμός έδωσε λύση και δεν υπήρξαν εκτεταμένα προβλήματα. Έχουμε μια βροχή που έχουμε να τη δούμε εγώ τουλάχιστον 50-60 χρόνια. Όταν έχουμε μια τέτοια βροχή και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα, εγώ είμαι ευτυχής που λειτουργεί έτσι το σύστημα αυτό το διήμερο και δεν είχαμε κανένα μεγάλο πρόβλημα στο νομό Ηρακλείου πλην των 3-4 αγνοωμένων στη Μεσαρά. Τα ποτάμια που καθαρίστηκαν το καλοκαίρι γύρω από την πόλη και την βόρεια πλευρά του νομού λειτουργούν άψογα. Στον Κατσαμπά, στο πέρασμα που οδηγεί κάτω από την Εθνική Οδό, ήταν επίσης αδύνατη η διέλευση οχημάτων. Τα νερά έτρεχαν με ορμή και το συγκεκριμένο σημείο επί της ουσίας κομμένο στα δύο. Από τα νερά της βροχής δεν έλειψαν και σήμερα οι κατολιστήσεις. Στη Λοφούπολη, δρόμος κόπηκε στη μέση, καθώς εκτός από χώματα και βράχους, παρασύρθηκε ακόμη και δέντρο. Ο όγκος των χωμάτων που μετακινήθηκε ήταν μεγάλος, ενώ ανάλογες εικόνες παρατηρήθηκαν σε τμήματα του δρόμου Λαράνη-Άγιος Θωμάς, στο δρόμο προς τον Προφήτη Ηλία, στο δεύτερο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Αγίας Βαρβάρας, αλλά και μικρότερης έκτασης κατολιστήσεις στη Λεωφόρου Μιλτιάδη Καράτζη, λίγο πριν την είσοδο στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου.